Ποτέ δεν είναι αργά για τα όνειρά μας. Έτσι και έγινε στην περίπτωση της 55χρονης Ελένης Φουντουλάκη από τον Άγιο Νικόλαο, η οποία διένυε δεκάδες χιλιόμετρα για να μεταβεί στο Ασπερινό Επάλ Ιερά Πέτρας. Από πάντα το ήθελα, αλλά άρχισα να το σκέφτομαι τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα που είχαν μεγαλώσει τα παιδιά. Σαν εργαζόμενη, ασχολούσα γύρω στις 4,5 ώρα, 5,5 ώρα έπρεπε να φύγω. Αλλά όλο αυτό σου δίνει έτσι δύναμη, σε γεμίζει ενέργεια. Και δουλειά, και διάβασμα. Είναι δύσκολο. Και σπίτι. Είναι δύσκολο. Δεν είναι ότι δεν είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, θυσιάζεις κάποια πράγματα για να έχεις κάποια άλλα. Η ίδια εργάζεται ως καθαρίστρια στο πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου και είναι μητέρα τριών παιδιών. Μετά την δουλειά και έπειτα από διάλειμμα μιας ώρας πήγαινε στο Ασπερινό Επάλ Ιερά Πέτρας και επέστρεφε σπίτι τα μεσάνυχτα. 11.30 τελείωνε το τελευταίο μάθημα, έφτανα σπίτι μου γύρω στις 12 παρά 10. Πώς νιώθετε? Περήφανη, χαρούμενη, λίγο στενοχωρημένη, λίγο λυπημένη, ανάμεικτα τα συναισθήματα, θα μου λείψουν οι ανθρώποι. Ανθρώποι με άλφα κεφαλαίο στο σχολείο. Παρά την κούραση και τα καθημερινά δρομολόγια, η δίψα για μάθηση της έδινε δύναμη, όπως και τα παιδιά της. Τελικά όταν είδαν, ας πούμε, ότι πήγαινα και το είχα πάρει σοβαρά, ξέρω εγώ, να με βοηθήσουν, να μου κάνουν καφέ, πορτοκαλάδα, νιώθουν πάρα πολύ περήφανα, η αλήθεια είναι. Και μου, σήμερα, μάλλον μου λέει ο γιος μου ότι τα παιδιά κάνουν περήφανο στους γονείς, αλλά βλέπω ότι πολλές φορές και οι γονείς κάνουν περήφανο τα παιδιά. Για μένα αυτό ήταν. Εκμηδένισε τις αποστάσεις με την ίδια να νιώθει πλέον υπερήφανη γιατί κατάφερε να υλοποιήσει το στόχο της, το απολυτήριο λυκείου και όσα η ζωή της στέρισε σε μικρή ηλικία. Παντρεύτηκα μάλλον σε μικρή ηλικία και άφησα ένα κενό στη μέση, το οποίο με έκανε να νιώθω λίγο ελλιπής. Λοιπόν, ήθελα να τελειώσω το λύκειο. Εκ των υστέρων βλέπεις, λες πώς το κατάφερα, αλλά όταν μπεις στο χορό χορεύεις, που λένε. Αποτελεί παράδειγμα θέλησης και με λόγια αγάπης περιέγραψε την υπέροχη αυτή διαδρομή που έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τους καθηγητές της, τους οποίους δεν θα ξεχάσει ποτέ. Πραγματικά νιώθω περήφανη και τυχερή και ευγνώμων που τους γνώρισα, μόνο που τους γνώρισα σαν άτομα. Πραγματικά μου αλλάξαν την κοσμοθεωρία. Μου ανοίξαν τους ορίζοντες, έβλεπα τον κόπο, τον αγώνα τους, το πάθος τους, γιατί πραγματικά αφιερώνουν χρόνο από την προσωπική τους ζωή. Προσπαθούν με κάθε μέσον, ανάλογα το χαρακτήρα και το επίπεδο του καθενός, να σου μεταδώσουν τις γνώσεις τους, να σου σταθούν. Η ψυχή της πλημμυρίζει από συναισθήματα, ενώ η επόμενη στόχη της είναι... Σαν επόμενο στόχο έχω να μάθω το Μαλευζό την Πεδοζάλη, που δεν τον έμαθα όταν έπρεπε, και σαν κριτικιά το θεωρώ χρέος μου να το κάνω. Και θέλω να πάω να μάθω κεραυτική. Μου αρέσει, ξέρω 5 βασικά πράγματα, αλλά θέλω να το κάνω πιο πολύ και αυτό για μένα.